Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing ένα ηχείο, είναι ένα ακόμη για εμένα αντικείμενο το οποίο πήρα για το ποδήλατο και το αγόρασα γιατί ήθελα να έχω ένα ηχείο το οποίο να μπορώ να το εφαρμόζω επάνω στο τιμόνι ούτως ώστε να ακούω μουσική καθοδόν, γιατί όταν βάζω μουσική από το κινητό δεν με ικανοποιεί το πώς ακούγεται. Άρα αγόρασα ένα ηχείο το οποίο βρήκα στην Amazon, είναι από την εταιρεία Tribit και αγοράστηκε καθαρά και μόνο γιατί το συγκεκριμένο ηχείο έχει μία, έναν ημάντα, ας το πούμε, λογικά είναι σιλικόνης, η οποία προφανώς επειδή είναι σιλικόνη είναι ελαστική και μπορούμε να την δένουμε και να το ασφαλίζουμε επάνω στο ποδήλατο χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική πατέντα ή οτιδήποτε. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Εμείς θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, εφόσον ζουμάρει η κάμερα, χωρίς ωστόσο περισσότερες καθυστερήσεις, πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα που είδαμε προηγουμένως. Ήρθε από την Amazon ακριβώς έτσι, μέσα σε ένα κουτάκι με πλαστικό αέρα για να μην σπάσει. Πάμε όμως να το ανοίξουμε, γιατί για να σας πω την αλήθεια έχω πάρα πολύ περιέργεια να το δω. Βέβαια αυτές τις ημέρες που έχει τόση πολύ ζέστη δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας δείχνω πάλι το κουτί, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, είναι λευκό, γράφει από μπροστά Tribit Stormbox Micro, τίποτα περισσότερο, γύρω γύρω είναι έτσι, αν το δείτε και από εδώ, και από κάτω μας λέει και τα χαρακτηριστικά του ηχείου. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι έχει IP67 αδιαβροχοποίηση, Bluetooth 5, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, superior sound, ok, και stereo party. Stereo party σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε δύο ηχεία για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί, ούτως ώστε να έχουμε στερεοφωνικό ήχο. Συμβατό με υπολογιστή, tablet και κινητό. Δεν λέει κάτι άλλο εδώ πέρα. Μέσα περιέχει από ό,τι βλέπω το καλώδιο και το ηχείο. Είναι το μοντέλο BTS10. Της εταιρείας Tribit. Λίγο που την έψαξα για να σας πω την αλήθεια, φαίνεται να είναι μια γνωστή εταιρεία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά okay, πάμε να το ανοίξουμε όμως. Δεν ήταν ασφαλισμένο με κάποιο αυτοκόλλητο ή οτιδήποτε. Αυτό αγοράστηκε από την Amazon γύρω στα 50 ευρώ νομίζω, αλλά και η σελίδα της Tribit γύρω στα 50 ευρώ το δίνει. Από μέσα είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Τίποτα άλλο. Το χαρτάκι. Εδώ πέρα μέσα έχει ένα ευχαριστήριο, εντάξει πολλές εταιρείες το έχουν, το οποίο είναι για την αγορά και μας λέει επίσης ότι έχουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, 18 μήνες αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί και εφόρου ζωής υποστήριξη. Φαντάζομαι είναι αυτό το κλασικό, του στείλε μας ένα email και θα σου απαντήσουμε. Η συσκευασία από μέσα είναι αυτή εδώ πέρα, δεν έχει κάτι άλλο, αυτό εδώ πέρα είναι το ηχείο όπως το βλέπετε, εγώ το πήρα σε πορτοκαλί χρώμα, είναι απλά το καλώδιο, εγώ το πήρα σε πορτοκαλί χρώμα, από ό,τι έχω δει βγαίνει και σε μαύρο. Το καλώδιο είναι USB-C, ξέρετε ποια είναι η αγάπη μου εμένα με το USB-C, γιατί θεωρώ ότι απλά πρέπει να έχουμε ένα καλώδιο για όλα, για να μην χρειάζεται να κουβαλάμε 15 διαφορετικά πράγματα. Πάμε όμως να ανοίξουμε το ηχείο, να το δούμε και αμέσως μετά θα σας πω και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, το ηχείο είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Όπως σας είπα, εγώ το πήρα σε πορτοκαλί χρώμα, γράφει επάνω το Tribit, δεν γράφει κάτι άλλο. Δείτε το και περιφερειακά και γύρω γύρω, εδώ είναι η θύρα USB-C από την οποία το φορτίζουμε. Από πίσω αυτό είναι πλαστικό, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση, πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο άγγιγμα. Έχει, αν μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, αυτά τα τέσσερα ποδαράκια και αυτό εδώ πέρα κάπως βγαίνει, η αλήθεια είναι. Είναι το πλαστικό που σας είπα. Α, okay. Να το. Λοιπόν, αν το δείτε εδώ πέρα, από κάτω, αυτό το ανοίγουμε. Εδώ είναι που μπαίνει η βάση στήριξης, ας το πούμε. Εδώ είναι που έχει το ματζεφλάρι αυτό για να κρατιέται. Άρα, παίρνουμε, το περνάμε τύπου
Έτσι, να σας το περάσω εγώ, για να το δείτε. Και στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι η αιτία για την οποία αγοράστηκε, δείτε το και έτσι. Αυτό λοιπόν εδώ είναι η αιτία για την οποία αγοράστηκε, γιατί με αυτόν τον τρόπο, τώρα σας το κουνάω για να δούμε κατά πόσο κρατιέται ή όχι, δεν βγαίνει, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι τόσο εύκολο να βγει. Και όπως σας είπα, αυτό εδώ είναι η αιτία για την οποία αγοράστηκε, γιατί ήθελα να μπορώ να το βάλω στο ποδήλατο. Για να δούμε λίγο. Εδώ από κάτω, αν το δείτε εδώ από κάτω, γιατί έσκυξε την κάμερα αυτή τη στιγμή, έχει το κουμπί που κλείνει και ανοίγει. Εδώ από κάτω υποθέτω επίσης ότι μας δείχνει την μπαταρία. Δεν είμαι σίγουρος. Και έχω την αίσθηση επίσης ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να μιλάμε. Να σας πω λίγο τα βασικά του χαρακτηριστικά, να με συμπαθάτε, αλλά θα τα δω από το κινητό γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό έχει Bluetooth 5, άρα μιλάμε θεωρητικά πάντα, δεν είναι εγγυημένο. Θεωρητικά πάντα μιλάμε για 100 πόδια κάλυψη, 100 πόδια είναι νομίζω γύρω στα 30 μέτρα. Όσον αφορά την ένταση της μουσικής είναι στα 9 Watt, δεν είναι υπερβολικά δυνατό, αλλά για το ηχιάκι αυτό λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί και καλά έχει και μια τεχνολογία η οποία ενισχύει τον μπάσο και έχει λίγο καλύτερο ήχο. Η μπαταρία του είναι στα 2600 mAh, άρα δηλαδή μας βγάζει περίπου γύρω στις 8 ώρες. Είπαμε IP67 όσον αφορά την αδιαβροχοποίηση. Κινείται μεταξύ 70 Hz και 20 kHz όσον αφορά τον ήχο που βγάζει. Οι διαστάσεις του είναι 98,3 επί 98,3 επί 35,8 σε χιλιοστά και ζυγίζει 257 γραμμάρια. Αυτό είναι το κομμάτι. Αυτό που εμένα δεν με ευχαρίστησε περισσότερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βρεις κάποιο ηχείο το οποίο να είναι όπως το θέλεις. Δηλαδή, εμένα θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ αν ήταν ένα ηχείο το οποίο υποστήριζε και LDAC όσον αφορά την κωδικοποίηση του ήχου και το πώς συνδέεται με το κινητό για να μπορεί να έχει καλύτερη ποιότητα στον ήχο. Γιατί το LDAC μπορεί να υποστηρίξει ασύρματα όσο μπορεί και high resolution και όλα αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι ok, στο ποδήλατο επάνω δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Αυτό υποστηρίζει A2DP, AV, RCP και HFP και συνδέεται στο κινητό με SBC. Το SBC είναι ο τρόπος επικοινωνίας του κινητού, είναι αυτό που σας λέω εγώ LDAC ή είναι το η άλλη η κωδική που δεν τους υποστηρίζει, είναι το APTX, νομίζω, και το APTX HD, είναι όλα αυτά. Δεν έχει καμία σημασία όμως. SBC νομίζω υποστηρίζουν μόνο τα iPhone. Μόνο. Δεν υποστηρίζουν κάτι περισσότερο. Γιατί τα Android υποστηρίζουν και LDAC, υποστηρίζουν τα πάντα. Αυτά είναι τα βασικά. Τώρα, όσον αφορά την σύνδεση. Πάμε να δούμε λίγο πώς το συνδέουμε με το κινητό για να μπορέσουμε να το βάλουμε να παίξει και λίγο ήχο και να το δούμε. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα το βιβλιαράκι μου, όπως επίσης έχω στα χέρια μου και το ηχείο της 3Beat. Και πάμε να δούμε λίγο τα βασικά, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Εδώ από κάτω έχει 6 λιχνίες. Αν το δείτε δηλαδή εδώ και φανεί και το πιάσει η κάμερα, έχει 6 λιχνίες. Αν το δείτε, η μία είναι σε σχέση με τις άλλες τετραγωνισμένη. Αυτή είναι εδώ πέρα δηλαδή, η ακριανή, είναι τετραγωνισμένη σε σχέση με τις άλλες. Και έχουμε και αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα που βλέπετε. Λοιπόν, η τετραγωνισμένη η λιχνία μας δείχνει ότι το ηχείο είναι ανοιχτό και οι υπόλοιπες μας δείχνουν την μπαταρία. Όσον αφορά την μπαταρία, το 5 λαμπάκια είναι λίγο πιο βολικό όσον αφορά την ένδειξη. Και εδώ πέρα μας λέει, όταν η μία λιχνία, η πρώτη, είναι αναμένη, έχουμε μπαταρία μεταξύ 0 και 30%, στη δεύτερη 30 με 50, τρίτη 50 με 70, τέταρτη 70 με 80, και στην πέμπτη έχουμε 80 με 100%. Όταν αυτό εδώ πέρα είναι... το πρώτο του. Όταν αυτό εδώ πέρα είναι πλήρως φορτισμένο, όταν δηλαδή το φορτίζουμε... Τώρα, αν σας πω ότι το σπάσα ήδη... αν το πιάσει... δείτε εδώ. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα. Να το δείξει, δεν το δείχνει, τέλος πάντων. Πάντως, το έχω... Το έχω κάνει μια γραμμούλα. Τέλος πάντων, αυτό εδώ όταν φορτίσει, όταν έχει φορτίσει, και οι 5 λιχνίες που δείχνουν το κατά πόσο είναι φορτισμένο, σβήνουν. Άρα ξέρουμε ότι είναι πλήρως φορτισμένο. Αυτά είναι τα βασικά.
Είπαμε ότι φορτίζει με θύρα, με καλώδιο USB-C μέσω της αντίστοιχης θύρας. Από εδώ, όπως είπαμε, που έχουμε τη λιχνία του on-off, είναι που ανοίγει. Αυτό εδώ πέρα, αν το κρατήσουμε πατημένο το on-off για 8 δευτερόλεπτα, μας κάνει reset στο ηχείο. Άρα δηλαδή, μας το επαναφέρει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Και από ό,τι βλέπω, στο τετραγωνισμένο θα αναβοσβήνει το μπλε. Τώρα, όσον αφορά το Bluetooth, εδώ πέρα μας λέει ότι όταν το ανοίξουμε θα πατήσουμε το κουμπάκι του Bluetooth, αυτό το κουμπάκι που έχουμε εδώ πέρα, θα το πατήσουμε για 2 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε αυτό να μπει σε διαδικασία σύζευξης. Αν θέλουμε να κάνουμε επαναφορά σε αυτό για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με κάποια άλλη συσκευή, θα κρατήσουμε πατημένο το κουμπάκι του Bluetooth για 10 δευτερόλεπτα. Αυτό υπολογίζεται ότι σαν ηχείο μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με 2 συσκευές, σαν κάποια δηλαδή ακουστικά που έχουμε και μιλάμε. Απλά για να μπορούμε να παίξουμε μουσική από τη δεύτερη συσκευή ενώ ακούμε από την πρώτη, δεν μπορούμε ενώ παίζει η πρώτη συσκευή να πατήσουμε το play κατευθείαν στην άλλη. Θα πρέπει αρχικά να σταματήσουμε τη μουσική από την πρώτη συσκευή και μετά να βάλουμε τη δεύτερη να παίζει. Αυτά είναι τα βασικά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Εδώ, όπως είδαμε και προηγουμένως, αυτό μας έχει 3 κουμπιά επάνω, συν πλην και αυτό το τετράγωνο που βλέπετε στη μέση. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, συν πλην χρησιμοποιούμε για να αυξομοιώσουμε την ένταση. Το τετραγωνάκι στη μέση έχει το εξής. Όταν έχουμε μουσική να παίζει και δεν έχουμε συνομιλία, να μιλάμε δηλαδή με κάποιον, έχουμε το εξής. Αν το πατήσουμε μία φορά σύντομα, σταματάμε τη μουσική ή ξεκινάμε τη μουσική για να παίζει. Αν το πατήσουμε 2 φορές, όπως έχουμε στα ηχεία, στα ακουστικά στα αυτιά μας, αν το πατήσουμε 2 φορές, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αν το πατήσουμε από ό,τι βλέπω 3 φορές, πάμε στο προηγούμενο τραγούδι. Και αν το πατήσουμε σταθερά για 1 δευτερόλεπτο, ουσιαστικά εφόσον το συνδέουμε με iPhone ή με tablet της Apple, ενεργοποιούμε τη Siri. Όσον αφορά κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αν δηλαδή μιλάμε με κάποιον από το ηχείο, προφανώς αν το πατήσουμε μία φορά κλείνει και ανοίγει τη συνομιλία, απαντάει δηλαδή ή τερματίζει μία κλίση. Αν το κρατήσουμε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο, απορρίπτει την κλίση. Αν το πατήσουμε pause the current call and answer the incoming call, άρα αν έχουμε αναμονή και το πατήσουμε ελαφρώς συνεχόμενα, το ελαφρώς συνεχόμενα τώρα θα πρέπει να το βρούμε στην πράξη, ουσιαστικά μας λέει ότι απαντάει στην καινούρια κλίση και βάζει την άλλη σε αναμονή. Και αν μιλάμε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και το πατήσουμε σύντομα, μας κάνει αναλλαγή ανάμεσα στις κλίσεις. Okay, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό σε περίπτωση που κάποιος, ας πούμε, είναι εν κινήσει, φάση ποδήλατο όπως το έχω πάρει εγώ, αυτό θα βολέψει, αλλά Okay, το κάνει. Επίσης αυτό, όπως είπαμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε 2 ηχεία ταυτόχρονα και να μπορέσουμε να το κάνουμε είτε party mode είτε bluetooth, stereo mode. Για να το κάνουμε αυτό, ανοίγουμε και τα 2 τα ηχεία και πατάμε και στα 2 τα ηχεία το κουμπάκι του bluetooth για 5 δευτερόλεπτα. Κάνουν αυτά μια διαδικασία που χρειάζεται και συνδέονται. Πάμε να σας δείξω και το εξής. Αυτή είναι η τρυπούλα που βλέπετε εδώ πέρα, αν το πιάσει. Αυτή είναι εδώ πέρα η τρυπούλα. Είναι το μικρόφωνο. Από εδώ δηλαδή είναι που σας ακούνε οι υπόλοιποι. Πάμε όμως να το ανοίξουμε για να το δούμε μαζί. Τώρα που άνοιξε, έκανε αυτόν εδώ πέρα τον ήχο. Και από ό,τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, με βλέπετε να κάνω έτσι γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο και έχει αρκετό φως. Είναι οι 3 λιχνίες αναμένες και αυτή τη στιγμή αναβοσβήνει το τετραγωνάκι που σας είπα σε μπλε. Πάμε λοιπόν να το συνδέσουμε με το κινητό. Έχω κατεβάσει ήδη και κάποια τραγούδια τα οποία είναι χωρίς δικαιώματα για να μπορώ να τα παίξω, να τα ακούσουμε και να μην έχουμε θέμα για να μην μας το κόψει το YouTube. Στο κινητό εμένα εδώ πέρα μου έχει ήδη εμφανίσει από την αναζήτηση και μου λέει 3-bit Stormbox Micro. Και με το που συνδέεται, αν το ακούσατε, κάνει αυτόν τον ήχο, ελπίζω να τον έπιασε. Λοιπόν, και μου λέει συνδεδεμένη για κλήσεις και για ήχο πολυμέσων. Άρα λοιπόν, πάμε εγώ να μας βάλω κανένα από τα τραγούδια που κατέβασα. Έχω βρει τα τραγούδια και βάζω το πρώτο, 2 τραγούδια θα σας βάλω να ακούσουμε. Βάζω το πρώτο να το ακούσουμε για να
το τσεκάρουμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω σε τι ένταση είναι. Το χαμηλούσα εντελώς και πάμε να το ξανανοίξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο αυτό έχω να πω. Αλλά για να ακούσουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα τον μπάσο του κοιτάζει εδώ από κάτω, εδώ που έχει το κενό, κοιτάζει εδώ από κάτω, γιατί πριν που έπαιζα τη μουσική και παίζανε τα μπάσο, η μπάσα, τα μπάσα, αυτό τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο κλείνεται ή όχι, εδώ από κάτω έβγαζε αέρα. Και το ένιωθα. Επίσης, το ηχείο να ξέρετε ότι τρέμει ολόκληρο όταν αρχίζετε και ανεβάζετε πάρα πολύ την ένταση και το πάτε όλο και πιο δυνατά. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι... Okay. Είναι ότι παίζει να είναι ίσως από τις πιο κορυφαίες αγορές για μουσική ως προς τον ήχο, την ένταση και την ποιότητα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ηχεία που κυκλοφορούν στην αγορά τα αντίστοιχου μεγέθους. Τελικά αυτό που λένε ότι είναι όντως πάρα πολύ καλό, είναι όντως πάρα πολύ καλό. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα σας το εφάρμοζα και επάνω στο ποδήλατο, αλλά έχω τόσα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή επάνω σε αυτό, τα οποία θα πρέπει λίγο να καθίσω να βάλω σε μια σειρούλα για να μπορέσω να τοποθετήσω και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν θα σας το βάλω. Θα πάρω το σπασμένο ηχείο, επειδή έπεσε σπασμένο, μην φανταστείτε ότι ποιος ξέρει τι, αλλά δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα. Είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ πέρα η γραμμούλα, δεν ξέρω αν την πιάνει ή την δείχνει ή όχι. Okay, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό, θα πάρω το ηχείο μου. Θα το βάλω πάνω στο ποδήλατο, θα κόψω τις βόλτες μου όταν έρθει και χαλαρώσει λίγο η ζεστούλα, γιατί αν τολμήσω και εγώ βόλτα με το ποδήλατο με 44 βαθμούς, απλά θα πρέπει να έρθει κάποιος να με μαζέψει, γιατί δεν θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου από την κούραση και την καταπώνηση της ζέστης. Αυτά λοιπόν, είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε ό,τι χρειάζεστε σε σχόλια, σε ερωτήσεις, σε οτιδήποτε να μου το γράψετε, για να το δούμε και να σας απαντήσω ή να κοιτάξω κάτι άλλο. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε, να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και να προσέχετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Αν έχετε πάει διακοπές, κάντε κανένα δύο βουτιές και για εμάς που τελειώσαν οι διακοπές μας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!